σχετικά με την πορεία ενός κοινοφελούς ιδρύματος, το οποίο είχε μέσα στους γενικότερους ανθρωπιστικούς στόχους του Ερυθρού Σταυρού το να εκπληρώσει αυτό τον κοινοφελή χαρακτήρα. Και εσείς αναλάβατε στην κρίσιμη περίοδο που είχε η σύγκρουση με τα συμφέροντα Βιεννόπουλου και Μαρφίν φτάσει σε ένα οριακό σημείο. Κοιτάξτε λίγο με τα δεδομένα που έχουμε. Μέχρι τον Νοέμβριο του 2009 υπήρχε κανονική εξυπηρέτηση των δανείων, που είχε πάρει το Ερίκος Ντενάν. Και ξαφνικά, επειδή διαπιστώνει ότι υπάρχουν ανταγωνιστικά συμφέροντα με το Ιασό, το μητέρα του Λιτό, ο Βιεννόπουλος στραγγαλίζει οικονομικά και κάνει όλη αυτή την απόπειρα ή να αποδιγετήσει στα στρατηγικά του σχέδια του Ερίκου Ντινάν ή πραγματικά να του οδηγήσει στο να μην μπορεί να λειτουργήσει. Γίνεται παρέμβαση, αν μπορείτε να σημειώσετε λίγο, γίνεται παρέμβαση από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο θεωρεί ότι σε εκείνο το χρονικό διάστημα η υπόθεση θα πήγαινε για εκδίκαση στις 20 Γενάρη του 2012, ώστε να υπάρξει ένας συμβιβασμός. 18 Ενδεκάτου του 2011 το Διοικητικό σας Συμβούλιο εγκρίνει το συμβιβασμό. 27 Εβδόμου του 2011 αυτό αναφέρεται και σε Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. 29 Ενδεκάτου του 2011 έχει προχωρήσει και το Μάιο του 2012 έχουμε την οριστικοποίηση του συμβιβασμού. Ο συμβιβασμός γίνεται προκειμένου να υπάρξει με τον Βιεννόπουλο μια συμφωνία η οποία να μπορεί να εξυπηρετήσει όλο τον κοινοβολή χαρακτήρα της παρέμβασης του Ερίκου Ντινάν. Κοιτάξτε λίγο. Μετά από λίγους μήνες, 2012 τον Αύγουστο, ο Βιεννόπουλος κλείνει οριστικά τη Στρόφιγγα. Η Μαρφίν διακόπτει τη χρηματοδότηση του Ερίκου Ντινάν, ζητά ρευστοποίηση της περιουσίας με αναγκαστικό πληστηριασμό. Τον Αύγουστο του 2012. Τον Αύγουστο του 2012. Εσείς έχετε φύγει πριν από μερικούς μήνες. Πριν από μισό χρόνο. Ναι. Το ερώτημα το οποίο σας έχουν κάνει, πώς προστατεύσατε τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου, του κοινοφελού σκοπού, του ιδρύματος, όταν κάνατε ένα συμβιβασμό, ο οποίος μετά από μερικούς μήνες, ο Βιεννόπουλος τον ποδοπατεί, χωρίς να έχετε ένα γραπτό κείμενο στο οποίο να αναλαμβάνει ευθύνες έναντι του δημοσίου συμφέροντος και έναντι του Ερυθρού Σταυρού, που να μπορούμε τουλάχιστον να έχουμε τη συνέχεια της λειτουργίας του Ιδρύματος. Θεωρείτε λοιπόν ότι κάνατε σωστά την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος? Να συνεχίσω λίγο. Σημειώστε λίγο τα ερωτήματα. Το έχω σημειώσει. Ναι. Ο Υπουργός Υγείας απαντά σε ερώτηση στη Βουλή, συναδέλφων τότε βουλευτών, του Λαφαζάνη και του Κριτσοτάκη, ότι δεν υπάρχει κανένας νομικός τρόπος για να πουληθεί το Ερίκος Ντινάν. Μετά από μερικούς μήνες, το 2012, ο Ανδρέας Λοβέρδος ως Υπουργός Υγείας καταθέτει μια νομοθετική ρύθμιση, στη οποία δίνει τη δυνατότητα, κάτι είπατε κι εσείς, να μπορεί να πουληθεί. Να μπορεί να πουληθεί. Και μετά, με τις ενέργειες που κάνει στη συνέχεια ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Μάκης Βορύδης, οδηγείται τελικά σε πώληση στον Σάλα. Το ζήτημα λοιπόν το οποίο μπαίνει και με τα ερωτήματα που έκαναν και οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα έλεγα και η κυρία Χριστοφιλοπούλου, τα πολιτικά ερωτήματα είναι, δεν υπήρχε τρόπος να διασωθεί με την παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας το Ερίκος Ντινάν ως κοινοφιλές ίδρυμα? Γιατί σας το λέω αυτό? Χρησιμοποιήσατε κι εσείς σαν παραδείγματα ότι οι κοινοφιλή ιδρύματα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικά, ήταν αντίστοιχα το Ωνάσιο και το Παπαγεωργείο. Το Ωνάσιο συνεχίζει να υπηρετεί τον κοινοφιλή σκοπό του, παρά το γεγονός ότι σε μια μακρά περίοδο είχε και αυτό
συσσωρεύσει πάρα πολλά χρέη. Και αγαπητοί συνάδελφοι, πάρα πολλά χρέη. Και το οποίο επιχορηγούνταν κιόλας. Σας ρωτήθηκε κιόλας, εσείς εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας, όταν έκλεινε τη Στρόφιγγα ο Βγενόπουλος, είχατε ζητήσει επιχορήγηση? Όχι, και δεν το έκανα ποτέ. Και μπορώ να σας πω γιατί. Ωραία. Έχετε υπόψη ότι τα ποσά με τα οποία επιχορηγούνταν εκείνο το χρονικό διάστημα του Ωνάσιο και του Παπαγεωργίου ήταν ικανοποιητικά προκειμένου να συνεχίσουν τον κοινοφιλή σκοπό τους. Και τελικά η παρέμβαση του Δημοσίου και στα δυο έφτασε στη δυνατότητα το μεν Ωνάσιο να μην χρωστά τίποτε. Ρώτησε πριν από λίγο ο Νότης Μηταράκης, το σχέδιο το εναλλακτικό ήταν εθνικοποίηση? Δεν εθνικοποιήθηκε, αγαπητέ κύριε Στεργίου, ούτε το Ωνάσιο ούτε το Παγιώργιο. Συνεχίζουν να υπηρετούν τον κοινοφελή σκοπό τους, να νοσηλεύουν εκεί εποφελία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και συνολικά των Ελλήνων πολιτών. Δεν οδηγήθηκε σε κλείσιμο, γιατί και εσείς κάπου βιαστήκατε να πείτε ότι αν δεν γίνονταν αυτό θα έκλεινε. Ποιος θα σας επέτρεπε, κύριε Στεργίου, να κλείσετε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα το οποίο δημιουργήθηκε για να υπηρετήσει τον κοινοφιλή σκοπό που το έταξε ο Ερυθρός Σταυρός? Μην απαντάτε λοιπόν πάρα πολύ επιπόλαια σε ερωτήματα πολύ σοβαρά. Είναι με τα λόγου γνώσεως, δεν είναι επιπόλαια, και θα σας πω γιατί. Αν η απάντηση τελική που έχετε είναι ότι αν δεν οδηγούσατε στην αρχή να υπηρετηθούν τα συμφέροντα του κυρίου Βγενόπουλου. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν το είπατε εσείς. Αλλά ουσιαστικά από τον συμβιβασμό που έγινε, ο Βγενόπουλος κατόρθωσε να στραγγαλίσει το κοινοφελές ίδρυμα. Στη συνέχεια ο Σάλλας κατόρθωσε να το πάρει ως ιδιωτική κλινική. Πώς υπηρετήθηκαν, αγαπητέ κύριε Στεργίου, τα συμφέροντα της ελληνικής πολιτείας, του Υπουργείου Υγείας, τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών από τις συνολικές σας παρεμβάσεις σε αυτό το νοσηλευτικό ίδρυμα που εσείς το υπηρετήσατε ως αντιπρόεδρος? Δεν είχατε μια απλή παρουσία. Και τα καθήκοντα του αντιπροέδρου τα περιέγραφε ο νόμος που κατέθεσε το 2006 ο Νικήτας Κακλαμάνης. Ποια είναι τα καθήκοντα και της οικονομικής εποπτείας? Τι κάνατε λοιπόν για να υπηρετήσετε το δημόσιο συμφέρον? Το τι έκανα για το δημόσιο συμφέρον σας είπα. Θα σας πω τώρα αναλυτικά απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα που θέσατε. Καταρχάς, νομίζω ως προς την τροπολογία του Υπουργού κ. Λοβέρδου και τη διασύνδεση αυτή με τον πληστηριασμό του Ιδρύματος, του ΚΙΕΝ, νομίζω ότι υπάρχει ένα λογικό άλμα. Αυτή η διάταξη περί πώλησης είναι μια εκούσια πώληση. Δεν έχει καμία σχέση με τον πληστηριασμό που ήταν αναγκαστικός. Δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ αυτή η δυνατότητα η οποία δόθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΤΙΝΑΝ. Άρα δεν βλέπω κάποια σύνδεση. Ως προς τη, αν θα μπορούσε το ελληνικό δημόσιο. Έγινε πώληση με αναγκαστικό πληστηριασμό. Δεν έχει καμία σχέση η διάταξη αυτή με το πώς εκποιήθηκε τον ΝΤΙΝΑΝ. Η διάταξη του κ. Λοβέρδου έδινε τη δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο να πωλήσει το ίδρυμα. Ακόμα και να μην υπήρχε, δεν εμπόδιζε τον πληστηριασμό. Δεν χρειάζονταν τροπολογία για να εκπληστηριαστεί. Αυτό σας λέω. Δηλαδή και να μην υπήρχε η διάταξη αυτή, ο εκπληστηριασμός θα γινόταν με τον ίδιο τρόπο. Δεν χρειαζόταν τη διάταξη για να προχωρήσει όλη αυτή η διαδικασία. Και αυτό είναι σαφές. Όχι, εκπληστηριάστηκαν, δεν είναι πολύ θυκεκούσιο. Δεν είναι το ίδιο. Δεν ξέρω πώς έγινε εκπληστηριασμός. Σίγουρα αυτό που λέω είναι το εξής, ότι η διάταξη αυτή περί πώλησης δεν συνέβαλε στον εκπληστηριασμό. Δεν έχει καμία σχέση νομικά, δεν συνδέεται. Αυτό λέω. Έγινε, δεν έγινε σωστά εκπληστηριασμός, δεν το κρίνω εγώ. Απλά λέω ότι αυτή η συγκεκριμένη. Τα ιδρύματα δεν πωλούνται εκ του αστικού κώδικου. Νομίζω όμως ότι είναι κατανοητό και αυτό που λέω. Δηλαδή το καταλαβαίνετε και εσείς. Δηλαδή τίθεται θέμα όμως νομιμότητας της απόφασης περί αλλαγής του καταστατικού ουσιαστικά. Αυτό θέλω να σας πει. Ήταν νόμιμη αυτή η απόφαση, ήταν συνταγματικά ανεκτή? Τι είναι, ήταν νόμιμη? Ήταν μια απόφαση του Υπουργού Σώματος, του νομοθετικού σώματος. Του νομοθετικού σώματος. Εσείς πώς την κρίνετε ως νομικός? Τι κρίνω, αφού το αποφάσισε Βουλή, εγώ θα την κρίνω. Με συγχωρείτε, νομικός είστε. Δηλαδή, από την ώρα που λέει υπάρχει γενική απαγόρευση πωλήσεως. Πολύ σωστά το επισημαίνει ο κ. Τζαμακλής. Εσείς πιστεύετε ότι οποιαδήποτε διάταξη, είτε του Υπουργικού, είτε προεδρικό διάταγμα, είτε οτιδήποτε, υπουργική απόφαση, είναι ορθό, ας πούμε, να τροποποιήσει το καταστατικό με τον τρόπο αυτό? Αυτό με ρωτάτε, αυτός ο νόμος, αν ήταν, γιατί αυτό νομίζω μόνο μπορείτε να με ρωτάτε. Όχι, τι μπορούμε, αυτό σας ρωτάω. Αν ήταν, δεν το ξέρω. Στο χρονικό διάστημα που ήταν αντιπρόεδρος. Αν ήταν αντισταγματικός, αντιπρόεδρος, αγαπητέ κύριε Στεργίου. Έγινε μετά, αφού σε εκείνο το χρονικό διάστημα, θεωρούσατε ότι θα μπορούσατε να το πωλήσετε? Γιατί ήδη ο κύριος Λοβέρδος είχε απαντήσει στη Βουλή 17 Μαρτίου ότι δεν μπορεί να πωληθεί. Αν δεν γίνονταν στη συνέχεια νομοθετική παρέμβαση και Λοβέρδου
και Γεωργιάδη και Βορύδη. Θα μπορούσε να πουληθεί. Όχι, δεν υπήρχε καμία σχέση η τροποποίηση του κ. Λοβέρδου με τα άλλα που συζητάτε. Ωραία, αυτό που είπα εγώ και συμφωνώ μαζί σας, δεν μπορούσε να πουληθεί κατά τη διάρκεια που ήμουν εγώ. Και αυτό που έγινε με το που έφυγε εγώ είναι ότι μπορούσε να πωληθεί γιατί άλλαξε ο νόμος. Δεν μπορούσε να πωληθεί με το υφιστάμενο τότε νομικό πλαίσιο. Ο εκπληστηριασμός δεν χρειαζόταν αυτή τη διάταξη. Για Παπαδόρο, τελειώστε. Όχι, όχι. Η ερώτηση συνεχίζεται με το εξής. Σας παραδίδει μια εργασία με μελέτη ο κύριος Λιαρόπουλος, τον οποίο ανατέθηκε το καθήκον της εξυγίανσης, με βάση μελέτες για το τι θα μπορούσε να γίνει ώστε να προστατευτούν τα συμφέροντα του Ερίκος Δινάν, και εσείς την παραλαμβάνετε. Τι κάνετε προκειμένου να υλοποιηθούν όλες αυτές οι ενέργειες που περιγράφει ο κύριος Φιλαρόπουλος στη μελέτη του, προκειμένου να υπάρξει εξυγίανση? Νομίζω το είπα πριν, αλλά ίσως να μην έκανα σαφή τη σύνδεση, αλλά θα το επαναλάβω και ίσως να μην χρειαστεί να πω στις λεπτομέρειες πάλι. Παρόλο που αυτά υποτίθεται ότι θα δίνονται στον πρόεδρο και θα ερχόντουσαν στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν ήρθαν ποτέ. Αυτό λοιπόν που έκανα, γιατί όντως μου παρέδωσε και εμένα κάποια πράγματα. Τα πήρα, τα μελέτησα, τα είδα. Συμφωνούσα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και τα. Επειδή δεν συγκαλόταν το Διοικητικό Συμβούλιο εκείνη την περίοδο για αυτό το πράγμα, συγκάλεσα το Διοικητικό Συμβούλιο, βρήκα άλλες δύο υπογραφές. Ήταν υπογραφές των άλλων εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας. Και συγκάλεσα ένα Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο εισηγήθηκα με πολύ μεγάλη. Και φαίνεται και από την απομαγνητοφωνημένη. Αν τη δείτε, θα δείτε πόσο πολύ έχω επιμείνει για αυτά τα θέματα. Να υιοθετηθούν, να μπουν μέσα στο νοσοκομείο, να αλλάξει όλη αυτή η δομή που υπήρχε ως τότε, η νοσηρή κατάσταση. Αυτό έκανα. Αυτό προσπάθησα να κάνω. Δεν τα κατάφερα, αλλά το προσπάθησα με κάθε ειλικρίνεια όσο μπορούσα με τις μικρές μου δυνάμεις τότε εκείνη την περίοδο. Μια τελική ερώτηση. Καταθέσατε ότι υπήρχε πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ερίκους Δινάν, ώστε το Νάσιο του Παπαγεωργίου και το Ερίκους Δινάν να μπορέσουν να κάνουν μια συμφωνία με τον ΙΟΠΗ, προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα συνέχισης της λειτουργικότητάς τους, εξυπηρέτησης των στόχων του, κάλυψης των αναγκών που είχαν έναντι των εργαζόμενων εκεί. Αυτή η πρόταση απορρίφθηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβούλιου, ενώ εσείς την κάνατε. Υπάρχει ένα γραπτό κείμενο στο οποίο να φαίνεται ότι μελετάτε έναν τρόπο με τον οποίο η συλλειτουργία του Ερίκους Δινάν με το Κοργιαλένιο Μπενάκιο και η ένταξη των τριών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων σε μια συμφωνία με τον ΙΟΠΗ να μπορούσαν να επιτρέψουν τη συνέχιση της λειτουργίας. Έχετε ντοκουμέντα ότι θα κάνατε αυτά? Έχω καταγεγραμμένη σίγουρα, αυτό μπορώ να σας πω, με παρουσία του Υπουργού του κ. Λοβέρδου στο Διοικητικό Συμβούλιο, την καταγραφή αυτής της πρότασης και να ξεκινήσει αυτή η μελέτη. Μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι ένας από τους ρόλους του κύριου Λιαρόπουλου ήταν αυτή η μελέτη, γιατί αν θυμάμαι καλά, στο Υπουργείο πριν έρθει τον Τινάν είχε κάνει μια μελέτη περί ενοποίησης διάφορων νοσοκομείων, οπότε μπορούσε να βοηθήσει σε αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η καταγραφή που αυτή τη στιγμή μπορώ να σας βεβαιώσω. Δεν θυμάμαι αν υπάρχει και κάτι άλλο. Αυτά τα δύο πράγματα. Ναι, μήπως τελικά η πολιτική ηγεσία κατέληξε ότι το Ερίκος Δινάν έπρεπε να απολυθεί για να γίνει ιδιωτική? Όχι, το αντίθετο. Προσπάθησε πάρα πολύ για το αντίθετο. Και αυτό ήταν το τελευταίο πράγμα που έδωσε σαν δυνατότητα, όχι καθοδήγησε, το Διοικητικό Συμβούλιο. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο κύριος Σαρακιώτης. Κύριε Στεργίου, πώς αξιολογείτε βάσει των αποτελεσμάτων, όχι των προσπαθειών, των προθέσεών σας, την παρουσία σας, τη δική σας και των άλλων δύο μελών που όρισε το Υπουργείο στο Ερίκος Δινάν? Την παρουσία όλου του Διοικητικού Συμβούλου, επί της ουσίας, ως μη επιτυχή, εξ αντικειμενικών λόγων, εξ αποτελέσματος μάλλον. Μάλιστα. Ο κύριος Μαρτίνης στην κατάθεσή του στις 20 Ιουνίου ανέφερε ότι ο κύριος Στεργίου ήθελε να πουλήσουμε το σταθμό πρώτων βοηθειών που κατά παράκληση προηγουμένων κυβερνήσεων είχε παραχωρηθεί στον ΟΚΑΝΑ. Να τον πουλήσουμε και να πάρει τα χρήματα των Ντινάν. Είναι αλήθεια αυτό? Αυτό το είπα. Λοιπόν, λαμβάνω ως παραδοχή ότι ο κύριος Μαρτίνης είπε αυτό, έτσι. Δεν το αξιολόγω. Σας ρωτάω, είναι αληθές. Αν το είπα ακριβώς όπως το είπε. Κοιτάξτε, ο κύριος Μαρτίνης, θα σας πω. Ο κύριος Μαρτίνης ποτέ δεν λέει ψέματα. Ορκίστηκε, φαντάζομαι, εδώ θα πει την αλήθεια, αλλά πρέπει να ορκίστηκε και θα πει και όλη την αλήθεια. Ό,τι έχω ακούσει να παρουσιάζεται ότι είπε ο κύριος Μαρτίνης δεν είναι ψέμα, αλλά είναι μισή αλήθεια. Πάντα ακούω να λείπει και κάτι από την εικόνα, που γι' αυτό επιμένω διαρκώς στις λεπτομέρειες. Γιατί απέστειλε τη μήνυση. Ναι, αν πει σε κάποιον απέστειλε τη μήνυση, ακούγεται κάπως. Πρέπει να το βάλεις στις συγκεκριμένες περιστάσεις.
πίεζα εγώ τον Μαρτίνη να πουλήσει το κτίριο. Μιλάμε για το κτίριο της ΓΑΜΑ Σεπτεμβρίου. Αυτό εννοεί. Ναι, ναι. Το ΓΑΜΑ, της ΓΑΜΑ της αιμοδοσίας και το σταθμό πρώτων βοηθειών. Αυτό δεν είναι έτσι. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Μαρτίνης είναι ακριβές. Όντως τον πίεζα ξανά και ξανά και ξανά. Αλλά δεν είναι ανεφετέρου. Τον πίεζα για ένα συγκεκριμένο λόγο. Γιατί και έχω φέρει και θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Θα το δείτε σε αυτά που θα καταθέσω στις 29 Δεκάτου για αυτό το πράγμα. Και αφορά τη μη εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Γιατί αυτό δεν τον πίεζα έτσι επειδή μου κατέβηκε εμένα από το κεφάλι. Τον πίεζα γιατί υπήρχε απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου η λιμένη και δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Γιατί ο κ. Μαρτίνης ήταν και πρόεδρος και στον Ερυθρό Σταυρό και στο Ερυκό Δυνάν. Και ήμουν λίγο πιο προσεκτικός στην αρχή, αλλά όλα, τίποτα δεν προχωρούσε. Με αυτή τη... Και δεν υπήρχε, αφού με προκαλείτε, και δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και άλλες σχέσεις που ήταν με το Κοριαλένιο Μπενάκιο, το οποίο είχε πάλι τη διπλή ιδιότητα Προέδρου και Προέδρου, που δεν προχωρούσαν κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν το νοσοκομείο, γιατί υπήρχε μια οικονομική σχέση, την ξέρετε, της διασύνδεσης, και υπήρχαν έσοδα που έπρεπε να λάβει το Ερίκος Ντινάν από το Κοριαλένιο και δεν τα λάμβανε, και υπήρχε ένα λαλούμ. Και εδώ στο συγκεκριμένο που αναφέρετε, δεν μου κατέβηκε, δεν ήταν το κυνηγούσα εγώ στους διαδρόμους του νοσοκομείου να πουλήσει το πρώτο βοηθειών. Σε κάποια περίοδο που υπήρχε μια ωραία, μεγάλη. Είπατε ναι ή όχι. Δηλαδή, αυτό το εξηγάτε τώρα ότι. Περίπλοκο λίγο είναι, γιατί και εγώ δεν το κατάλαβα. Δεν το καταλάβει κανείς αν το περιγράψω. Με συγχωρείτε που παρεμβαίνω. Δεν το καταλάβει κανείς αν δεν δώσω το. Όχι, δεν σας αποδίζω. Αλλά θέλω έτσι πιο. Με τον κυνηγούσα, αλλά γιατί δεν κυνηγούσα. Εσύ είχατε κάνει τέτοια εισήγηση. Ασταμάτα τον κυνηγούσα. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά δεν είναι όλη η αλήθεια. Εντάξει. Το σκεπτικό σας για την πώληση μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Για ποιο λόγο επιμένατε να πωληθεί? Δεν ήθελα εγώ την πώληση του νοσοκομείου. Σε κάποια στιγμή που. Σταθμό πρώτων βοηθειών σας ρώτησα. Αυτό σας ρώτησα. Ναι, όχι το νοσοκομείο, τον Ντινάν. Γι' αυτό σας αναφέρω. Δεν σας αναφέρω για το νοσοκομείο. Το Ερίκος Ντινάν είχε στηρίξει τον Ερυθρό Σταυρό γιατί είχε κάποια δυσκολία με τις πληρωμές του ΙΚΑ έναντι του δημοσίου. Αυτά τα λεφτά δεν χαρίστηκαν από τον Ντινάν στον Ερυθρό Σταυρό, έπρεπε να ληφθούν πίσω. Ο κύριος Μαρτίνης ο ίδιος είχε προτείνει να πουληθεί αυτό το νοσοκομείο ή να έρθει στο σταθμό πρώτων βοηθειών εννοώ, ή να έρθει στον Ντινάν, προκειμένου αυτή η οφειλή να εξοφληθεί και να πάρει το νοσοκομείο Ερίκος Ντινάν τα χρήματά του από τον Ερυθρό Σταυρό. Δεν χάρισε κανείς. Για πόσα χρήματα μιλάμε? 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια. Δεν χάρισε κανείς από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτά τα 5 εκατομμύρια στον Ερυθρό Σταυρό. Μα είναι σαφές αυτό που λέτε. Αυτό εκπροσωπούσα εγώ, το συμφέρον του Ντινάν. Ήθελα τα 5 εκατομμύρια που χρωστούσε ο Ερυθρός Σταυρός στον Ντινάν να έρθουν πίσω. Δηλαδή η απάντησή σας είναι έναντι των 5 εκατομμυρίων προτείνεται να πουληθεί. Δεν το πρότεινα εγώ. Ήταν απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ντινάν και μάλιστα, του Ερυθρού. Έπρεπε λοιπόν να πωληθεί ο σταθμός πρώτων βοηθειών έναντι 5 εκατομμυρίων να πάρει τον Ντινάν τα χρήματα αυτά. Χρήματά μου ήθελα. Αυτά θέλα. Αυτή είναι η απάντηση. Ωραία, κύριο Σαρακιώτης. Σε πόσα ΔΣ λάβατε μέρος παρουσία του κυρίου Μαρτίνη και σας ρωτάω γιατί βλέποντας τα πρακτικά. Οι περισσότερες αποφάσεις είδα ότι ήταν ομόφωνες. Τώρα εσείς μας παρουσιάζετε μια εικόνα ότι σε κάθε συνεδρία σας σκοτωνόσασταν τον κύριο Μαρτίνη. Όχι, συνέχεια διόρθωνα αυτό που λεγόταν ότι περισσότερο και έλεγα σε σημαντικές. Και το διόρθωνα από μόνος μου. Ωραία. Σε πόσα συμμετείχατε, Δέλτα Σίγμα? Σε πολλά. 10, 20, 30? Πάνω από 20. Πόσες αποφάσεις εξ αυτών ήταν ομόφωνες? Στις περισσότερες. Μάλιστα. Γιατί σας λέω, έμεινα με μια εικόνα. Μα εγώ ο ίδιος προσπαθούσα διαρκώς να διορθώσω αυτή την εικόνα. Με τον κύριο Μαρτίνη. Και να μην λέω. Γιατί κάποιοι έλεγαν ότι έλεγε. Και λέω, ποτέ δεν έλεγα στα περισσότερα, σε σημαντικά θέματα λέω. Ωραία. Άρα υπήρχε. Ο ίδιος εγώ το διορθώνω. Ομοφωνία. Υπήρχε ομοφωνία στο συμβούλιο, βεβαίως. Ωραία. Αναφέρατε ότι αποχωρήσατε και εσείς και το Υπουργείο γιατί δεν θέλατε να είστε διακοσμητικοί. Και περιγράψατε μια κατάσταση ότι τα μαζέψαμε άρον-άρον και φύγαμε γιατί αγανακτήσαμε. Δεν ασχοληθήκατε με τα δωρεάν νοσήλια. Δεν ασχοληθήκατε. Ασχολήθηκα. Εγώ κρίνω εκ του αποτελέσματος. Εννοείται δεν είχαν επιτυχία οι προσπάθειές μου. Ναι, δεν είχαν επιτυχία οι προσπάθειές μου. Πείτε το όπως θέλετε. Δεν ασχοληθήκατε με τους αργόμυστους. Δεν είχαν επιτυχία οι προσπάθειές μου. Δεν είχατε αποτελέσματα. Πώς αξιολογείτε το γεγονός ότι δεν υπήρχε καμία άλλη προτεραιότητα παρά πριν φύγετε να παραιτηθείτε από την δίωξη του κυρίου Βιαννόπουλου, που ενδεχομένως να καταδίκαζε έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες στη χώρα μας. Αυτό έγινε αυτή η προσπάθειά μου ήταν τον Οκτώβριο του 2011 και παραιτήθηκα τον Μάρτιο του 2011. Όχι παραιτήθηκα, τροποποιήθηκε το καταστατικό και αποσύρθηκε όλη η εκπροσώπηση του Υπουργείου. Τον Μάρτιο του 2012. Πότε παραιτηθήκατε από τις μηνύσεις? Αρχές Δεκεμβρίου. Πριν αποχωρήσετε. Όχι πριν αποχωρήσω. Σχετικά. Ήταν πάντως προτεραιότητα να λυθεί το ζήτημα
της παραίτησης από την μήνυση παρά να λυθούν άλλα ήταν ζητήματα. Προτεραιότητα να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Σας λέω, εγώ κρίνω εκ του αποτελέσματος. Όχι, ναι, η προτεραιότητα. Αυτό έχει αποτέλεσμα. Η προτεραιότητα δεν είναι το αποτέλεσμα, είναι η πρόθεσή μου. Συγχωρείτε. Δεν μπορείτε να μας πείτε ότι ασχολήθηκα και με το θέμα της παραίτησης από τη μήνυση, αλλά δεν το πέτυχα. Μπορώ πάρα πολύ στα υπόλοιπα. Η προτεραιότητα έχει σχέση με την πρόθεσή μου, όχι με το αποτέλεσμα. Η προτεραιότητα μου λοιπόν ήταν να λειτουργήσει το νοσοκομείο και όχι να αποσυρθεί η μήνυση. Αυτή ήταν η προτεραιότητα. Και πάλι ότι κρίνω εκ του αποτελέσματος. Ασχοληθήκατε με πολλά ζητήματα στα οποία αποτύχατε και ασχοληθήκατε με το ζήτημα της παραίτησης και της ενδεχόμενης, λέω εγώ, δεν είμαι δικαστής, καταδίκης του κύριου Βγενόπουλου και εκεί το πετύχατε. Αυτό θέλω να. Δεν το πέτυχα. Σας είπα, σας εξήγησα τη σειρά των γεγονότων. Ωραία, ωραία. Σας το εξήγησα πάρα πολύ λεπτομερώς. Αναφέρατε ότι τα αίτια της πτώσης ουσιαστικά το Ερίκος Δινάν ήταν κατά κύριο λόγο υψηλή μισθή και τα δωρεάν νοσήλια. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Οι κύριοι λόγοι, αυτό είπατε. Ήταν κάποιοι από τους λόγους. Δεν είπατε ότι ήταν οι κύριοι λόγοι. Ναι, δεν αναφέρατε όμως καθόλου για τις αργομισθίες. Θεωρείτε ότι. Πώς δεν ανέφερα. Στην εισαγωγική σας ομιλία δεν αναφερθήκατε. Μετά από ερωτήσεις στην αδέλφων, δεν έκανα εισαγωγική ομιλία. Αναφερθήκατε. Αμέσως ξεκινήσαν οι ερωτήσεις. Ωραία. Δεν θεωρείτε ότι ζημίωνε το νοσοκομείο το γεγονός ότι κάποιος δεν εργαζόταν στο νοσοκομείο, δεν πατούσε ποτέ το πόδι του και πληρωνόταν με 4.500 ευρώ το μήνα? Γιατί εγώ κάνοντας ένα λογαριασμό, σύμφωνα με το έγγραφο του κυρίου Λιαρόπουλου, είδα ότι το νοσοκομείο πλήρωνε γύρω στις 600.000 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα λόγο. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι και ένα ευρώ να έπαιρνε οδηγεί στο ίδιο πρόβλημα. Μου είναι διάφορο το ποσό. Απλά όσο μεγαλώνει το ποσό, τόσο μεγαλώνει το πρόβλημα. 600.000 ευρώ το υπολόγισα. Και για ένα ποσό το ίδιο θα σας έλεγα. Για ένα ευρώ το ίδιο θα σας έλεγα. Το θεωρώ το ίδιο κακό. Μάλιστα. Το ανέφερα και είναι αυτό από τα θέματα που εισηγήθηκαν να γίνουν. Το εισηγηθήκατε αφού είχατε λάβει γνώση της εκθέσεως του κυρίου Λιαρόπουλου ή μετά? Μετά. Μετά, είδατε την έκθεση και μετά το εισηγηθήκατε. Όχι, συγγνώμη, αυτό ήταν το τελικό. Είχα ξαναεισηγηθεί, είχε ξαναγίνει τέτοια κουβέντα, το είπα και πριν. Και προκύπτει κάπου από έγγραφο ότι είχε γίνει κάποια κουβέντα. Έχω το πρακτικό. Από το Συμβούλιο. Όλα αυτά. Συγγνώμη, απλά για την ακρίβεια. Είχαν ξαναποφασιστεί τέτοια πράγματα, απλά δεν είχαν υλοποιηθεί. Και είπα γιατί δεν είχαν υλοποιηθεί. Ωραία. Όχι σε τόσο μεγάλη κλίμακα όσο τη 29-12, αλλά σε μικρότερη κλίμακα, αλλά προσπάθησαν να γίνουν κάποιες ενέργειες. Όλα αυτά ο κύριος Λοβέρδος τα γνώριζε, ότι το νοσοκομείο πλήρωνε 600.000 ευρώ το χρόνο και κανένας από αυτούς δεν δούλευε. Ο κύριος Λοβέρδος, όπως σας είπα, δεν ακατεβόταν με την καθημερινή διαχείριση του Ιδρύματος, γι' αυτό είχε βάλει εμάς εκεί. Δεν είναι καθημερινή, να σας πω. Όχι, ακούστε δεν να είναι σας καθημερινή πω. Διαχείριση του Ιδρύματος. Αφήστε με να σας πω και κρίντε με την απάντηση που θα σας δώσω. Απλά έχει σημασία να το ολοκληρώσω. Προφανώς, κάποια στιγμή, όταν όλα αυτά απέτυχαν, τον ενημέρωσα για το γενικό πρόβλημα και ήταν και ένας από τους λόγους, όλες αυτές οι αποτυχίες που μας οδήγησαν να πιστεύουμε ότι δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό το πράγμα πλέον. Όλα αποτυγχάνουν. Άρα δεν έκανε ο κύριος Λοβέρδος ο ίδιος καμία ενέργεια. Εμείς ήμασταν η διοίκηση. Εμείς έπρεπε να κάνουμε. Το νοσοκομείο διοικόταν από το Διοικητικό Συμβούλιο και όχι από το Υπουργείο. Ωραία. Ούτε εποπτεία διοικητική και διαχειριστική δεν είχε. Εν τέλει δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Η ενέργειά σας επί του ζητήματος δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Στους αποτελέσματος δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Όχι μόνο αυτό και πολλά άλλα. Ναι, ναι. Να σας ρωτήσω. Τηλέφωνο όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τελευταία ερώτηση. Άλλες δύο, κύριε Πρόεδρε. Σύντομα όμως, γιατί. Ένα τηλέφωνο αυτούς τους ανθρώπους τους πήρατε ποτέ? Λαμβάνει κάποιος 4.500 ευρώ το μήνα πέρνανε από το Ερίκος Δινάν. Δεν σκεφτήκατε ως αντιπρόεδρος να τον πάρετε ένα τηλέφωνο να του πείτε, κυρία μου, γιατί δεν έρχεστε στη δουλειά σας? Εμείς σας πληρώνουμε 4.500 ευρώ το μήνα. Με πέρναν αυτοί, γιατί, να σας πω γιατί. Και σας είπα κάποια, και δεν θέλω να πω ονόματα γιατί είναι άδικο. Όταν προσπαθούσα να κάνω μια απόλυση, κάποιες απολύσεις τέλος πάντων, αυτές που εγώ εντόπιζα, καλώς ή κακώς, εντόπισα κάποιες και προσωπικά. Με χίλιους προσπαθούσα επίμονα και επίμονα, όπως με την πώληση του ακινήτου αυτού, όπως ήμουν πραξικοπηματίας και επιμένως προσπαθούσα διάφορα πράγματα να κάνω. Όταν κάποια στιγμή κατέληγαν και λαμβανόταν μια απόφαση, για προφανείς λόγους γίνονταν μια επικοινωνία με αυτόν τον άνθρωπο, ποιος φταίει, ο Στεργίου. Με παίρναν αυτή τηλέφωνο. Αυτή ήταν η επικοινωνία, ήταν αντίστροφη. Με παίρναν αυτή τηλέφωνο γιατί τα κάνω αυτά. Και μου λέγανε διάφορα. Δηλαδή, αυτή ήταν η τηλεφωνική επικοινωνία. Τα 9 ονόματα που αναφέρονται στο έγγραφο του κυρίου Λιαρόπουλου έχουν επικοινωνήσει μαζί σας και είναι σας. Ποια είναι 9 ονόματα μιλάτε, δεν τα ξέρω. Είναι η λίστα, μπορούμε να σας τη δώσουμε. Κυρία Παναγιωταρέα, Χατζοπούλου, Δρίτσας, Γεράρδης, Φρεζάδου, ναι. Μολδοβάνος, Τσούνης, Κοσμά. Αυτή, αναγνωρίζω πάρα πολλά ονόματα από αυτούς. Από το... Σας καλούσανε. Αναγνωρίζω πάρα. Όχι, δεν με κάλεσε κανείς από αυτούς. Αναγνωρίζω πάρα πολλά ονόματα που. Υπήρχαν και άλλοι αργόμισθοι εκτός από αυτούς. Αυτοί δεν έχουν σχέση με αυτά που σας συζητάω. Εγώ λέω για δικές μου πρωτοβουλίες πριν από αυτά. Ναι. Ό,τι εντόπιζα εγώ. Αυτά δεν τα έχω εντοπίσει εγώ. Αυτά ναι, μιλάτε για την έκθεση του Λιαρόπουλου. Τα εντόπισε ο κ. Λιαρόπουλος. Από αυτούς δεν με πήρε κανείς. Αυτοί επειδή ήταν μια.
Κοιτάξτε, σας είπα τι έβρισκα όταν προσπαθούσα να βρω ποιος εργάζεται και ποιος δεν εργάζεται. Αυτό που έκανα, δεν έφερα στο Διοικητικό Συμβούλιο να απολυθούν αυτά τα πρόσωπα, γιατί πάντα η πληροφόρηση ήταν αντικρουόμενη ανάλογα με το ποιον ρώταγα και ανάλογα σε ποια σφαίρα επιρροής ήταν ο κάθε υπάλληλος. Αυτό που έκανα είναι να φέρω στο Διοικητικό Συμβούλιο ένα θέμα, μια εισήγηση, να μας κάνουν έκθεση οι διευθυντές κάθε τμήματος και να μας πούν ποιοι δεν χρειάζονται. Και να λάβει ο καθένας τις αποφάσεις του και τις ευθύνες του και συστηματικά, δομικά, σε όλο το ίδρυμα να απολυθούν αυτοί που πρέπει να απολυθούν. Αυτούς τους καλέσατε ποτέ τηλεφωνικά να τους πείτε, έλα εδώ κύριε Τάδε, να μην αναφέρω όνομα, γιατί ένα χρόνο πληρώνεσαι και δεν έρχεσαι στη δουλειά σου και παίρνεις 30.000 ευρώ. Αν τους κάλεσα εγώ προσωπικά στο τηλέφωνο, ναι. Όχι. Κάποιος άλλος συνεργάτης σας. Δεν ασχοληθήκατε καθόλου. Όχι, ασχολήθηκα. Σας είπα τι έκανα. Συστηματικά, δομικά, αντικειμενικά, δηλαδή, να γίνουν εκθέσεις και να φύγουν. Δεν βρέθηκε εσείς ή κάποιος από την ομάδα σας να καλέσει, να σηκώσει ένα τηλέφωνο και να πάρει την τάδε κυρία που παίρνει 4.500 ευρώ το μήνα, να της πει, κυρία μου, ελάτε στη δουλειά σας ή γιατί δεν έρχεστε στη δουλειά σας. Προφανώς όλοι αυτοί ερχόντουσαν στη δουλειά τους. Είχατε τόση πολύ δουλειά, προφανώς, γιατί από ό,τι αντιλήφθηκα εγώ δεν πετύχατε κάτι. Όλους αυτούς τους έβλεπα, έτσι. Όχι, δεν ξέρω τι λέει ο Λιαρόπουλος. Δεν είναι ότι... Ναι, εγώ... Σας διάβασα τα ονόματα. Είπα τι γινόταν. Το Γενάρη. Σας είπα τι γινόταν. Ότι άλλους τους έβλεπα. Ο Λιαρόπουλος είχε μια εισήγηση. Αυτή που είχε. Ναι. Τη φέρατε και σε συμβούλιο, είπατε. Τη φέρατε και σε συμβούλιο. Δεν έφερα σε συμβούλιο. Έφερα σε συμβούλιο όλο το σύστημα του Ντινάν. Ονόματα, αυτό το συνημμένο με τα ονόματα το φέρατε στο συμβούλιο και ζητήσατε να απολυθούν ή να ενοχληθούν. Όχι, έφερα στο συμβούλιο μια εισήγηση. Εγώ σας είμαι πολύ συγκεκριμένος. Ναι, όχι. Το έγγραφο αυτό με τα 9 ονόματα που περιλαμβάνονται πρόσωπα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Το φέρατε στο συμβούλιο και ζητήσατε. Αυτό που λέτε για τα πρόσωπα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Είπα και στην αρχή. Κρίση, εγώ δεν ήμουν ούτε σε ΠΑΣΟΚ ούτε σε Νέα Δημοκρατία. Αυτό πρώτη φορά το ακούω τώρα. Η διασύνδεση με ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Εγώ έβλεπα ονόματα. Σας λέω και πάλι είναι δικιά μου κρίση. Αφήστε το. Το φέρατε ναι ή όχι σε συμβούλιο το συγκεκριμένο έγγραφο. Πληρώθηκε κάποιος 70.000 ευρώ να κάνει μια δουλειά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της εργασίας. Το φέρατε σε συμβούλιο αυτό το αποτέλεσμα των 70.000 ευρώ. Αυτό προϋποθέτει ότι ξεκινάμε να κοιτάμε αυτό που είχα φέρει για εισήγηση για να μπούμε σε αυτή τη λεπτομέρεια, η οποία απορρίφθηκε. Δεν είχε νόημα. Σας λέω και πάλι, είναι πολύ συγκεκριμένη. Σας απάντησα όχι. Όχι, μην το ρωτάτε ξανά, αλλά σας είπα και γιατί όχι. Μας είπατε ότι είχατε βρει και άλλους οι οποίοι δεν εργάζονταν. Ναι. Πώς ήταν αυτοί περίπου που δεν εργάζονταν πέραν αυτών. Γιατί εγώ σας λέω, υπολόγισα 2-3 άτομα. 600.000, τώρα μου λέτε κι άλλοι, να δούμε περίπου πόσο πλήρωνε. Είχα βρει 2-3 άτομα. Χρόνο. Ο ένας που κατάφερα μετά από πάρα πολύ κόπο και εκ της θέσεως μου και προσωπικά μου ήταν πολύ δύσκολο. Νομίζω είχε και μια αντιμισθία γύρω στις 10.000 το μήνα και αυτόν πραγματικά δεν τον έβλεπα ποτέ. Ποτέ κι αυτός. Αν μπορούσατε, ναι, αυτό θα έλεγα, να μας καταθέσετε το όνομα. Θα σας καταθέσω ένα πρακτικό που φαίνεται για ποιον μιλάω. Το όνομα του, ωραία. Για το θολό το οποίο, όπως αναφέρατε, των δωρεάν νοσηλείων, τι σας είπε ο κύριος Γενόπουλος, ο κύριος Λοβέρδος, με συγχωρείτε. Σας λέω ότι δεν έπαιρνε οδηγίες τον κύριο Λοβέρδο, παρά μόνο για 1-2-3 πολύ σημαντικά θέματα. Είχατε οικογενειακή σχέση, είχατε φιλική σχέση, σας πρότεινε. Σας είπα πώς μας πρότεινε. Εσείς ασχολείτε με τη δίκη του Ντινάν, εγώ ασχολούμαι με το Υπουργείο. Δηλαδή δεν το αναφέρατε ποτέ για το θολό το οποίο το νοσηλείο. Μα τα έχω πει ξανά και ξανά αυτά τα πράγματα. Του το ανέφερα ότι έκανα αυτές τις προσπάθειες. Δεν μπορούσα να του πω απλά. Θα μου πει τι έκανες. Πήγα και του είπα: υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα. Έχω κάνει αυτές τις πράξεις. Δεν τελεσφορούμε τίποτα. Καταψηφίζομαι, προπυλακίζομαι, βρίζομαι, βγαίνω δημοσιεύματα. Πάει για κλείσιμο το νοσοκομείο. Εκεί που του είπατε ότι πάει για κλείσιμο το νοσοκομείο, δεν ενδιαφέρθηκε ο κύριος Λοβέρδος να πει με τα δωρεάν νοσηλεία μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τι θα κάνουμε. Τι να κάνει ο κύριος Λοβέρδος με τα δωρεάν νοσηλεία. Σας εξήγησα πάρα πολύ καλά τι γινόταν με τα δωρεάν νοσηλεία. Την άποψη ότι δεν σωζόταν. Εντάξει, το είπε. Κύριε Μάρτερ, είπατε για κάποιον. Είστε υποχρεωμένοι, νομίζω, αν. Δεν πρέπει να το αναφέρετε το πρόσωπο. Αυτό. Θέλετε να, πείτε, να μην το πείτε στον αέρα. Ποιο? Είπατε ένα όνομα προηγουμένως που εντοπίσατε που δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα του Λιαρόπουλου και μάλιστα παχυλότατο. Νομίζω στα πλαίσια αυτή τη δουλειά που κάνουμε εδώ πέρα. Ναι, έχετε δίκιο, θα σας το καταθέσω. Ναι. Δεν θέλετε να το πείτε δημοσίως, θα μας καταθέσετε. Απλά δεν μου αρέσει. Για την επιτροπή σας, ναι, δεν μου αρέσει την επιτροπή. Αντιλαμβάνομαι και το σέβομαι. Αφού θα το έχετε και μπορείτε να μας το δώσετε. Θα περάσουμε ένα email γιατί δεν το έχω μαζί μου. Αν μπορώ στην γραμματεία. Βεβαίως, αλλά το κάνετε όμως, δεν το ξεχάσετε. Θα το κάνω σήμερα κιόλας. Εντάξει, από πρακτικό διοικητικού συμβουλίου προκύπτει. Τελευταία ερώτηση. Τι είπατε, κύριε Γιώτα. Πρακτικό διοικητικού συμβουλίου προφανώς. Μάλιστα, αυτό θα μας στείλει. Πρακτικό. Ωραία, εντάξει, σεβαστό. Όχι, δεν θέλει. Θα μας το στείλει. Είναι άδικο, γιατί. Δεν θέλει να το πει στον αέρα. Εντάξει, αυτό το δείτε γραμμένο, δεν έχει νόημα. Απλά δεν μου αρέσει να κάνω τέτοιου είδους διακρίσεις. Δεν ήταν μόνο αυτό.
την πληροφόρηση, θα σας την παράσχω να κάνετε τη δουλειά σας. Το ξέρω και γι' αυτό θα σας στείλω το πρακτικό. Ελπίζω να το στείλετε. Κύριε Σαραγή, τελευταία ερώτηση. Αναφέρατε ότι σχετικά με τον πληστηριασμό ότι θα ερχόταν κάποιος να το πάρει πάνω από τζάμπα, αν υπήρχε ενδιαφέρον και άλλων. Αν ήταν τζάμπα τα 115, είπα. Ναι. Και είπατε ότι θα ερχόταν κάποιος να το πάρει πάνω από τζάμπα. Με τι ασχολείστε στη δικηγορία, ποιος είναι ο τομέας σας? Τα είπα πριν. Κάνω εταιρικό δίκαιο, κάνω δίκαιο εξαγορών. Εταιρικό. Πολύ ωραία. Για πείτε μου, φαντάζομαι θα ασχολείστε διαρκώς με τέτοια ζητήματα αγοραπολισίας. Ψηφίζετε μια τροπολογία Παρασκευή, μεσημέρι, απόγευμα, δεν ξέρω τι για ώρα. Για ποια τροπολογία μιλάτε τώρα? Του κύριου Βορύδη. Για ψηφίστηκε... με περιεχόμενο. Ναι, για την άδεια λειτουργίας. Ψηφίζετε Παρασκευή, μεσημέρι, απόγευμα. Παίρνει ΦΕΚ. Να θεωρήσω ότι Δευτέρα δεν το γνωρίζω. Και ας υποθέσουμε ότι όλες οι επιχειρήσεις, όλοι οι επιχειρηματίες διαβάζουν με το που ξυπνάνε το πρωί τα ΦΕΚ. Θα μπορούσε την Τετάρτη να έρθει να το χτυπήσει στον πληστηριασμό κάποιος άλλος επιχειρηματίας, επειδή ασχολείστε και με το δίκαιο? Όχι με πληστηριασμό. Στον πληστηριασμό. Δεν κάνω πληστηριασμό ποτέ, καμία σχέση. Εγώ κάνω. Για τον πληστηριασμό. Εσείς γνωρίζετε όμως πώς κινούνται οι εταιρείες. Πρώτων αγοραπολισιών κάνουν τις έρευνες. Αλλά δεν έχει καμία σχέση αυτό που συζητάτε. Αυτό είναι κούσιο, δεν έχει καμία σχέση με πληστηριασμό. Εγώ σας λέω ότι μια εταιρεία του χώρου, ας υποθέσουμε ότι ενδιαφέρεται για τον Τινάν, δεν γνωρίζει ότι θα βγει την Παρασκευή μια τροπολογία. Βγαίνει η τροπολογία την Παρασκευή, ψηφίζεται. Τη Δευτέρα παίρνει ΦΕΚ. Θα πρέπει να παρακολουθούμε τα ΦΕΚ διαρκώς. Όλες οι εταιρείες στον χώρο της υγείας από το πρωί μέχρι το βράδυ πρέπει να διαβάζουν τα ΦΕΚ. Συμφωνώ με αυτό. Θα μπορούσε να ετοιμαστεί μια εταιρεία του χώρου της υγείας τη Δευτέρα, να έρθει την Τετάρτη να πάρει τον Τινάν? Ειλικρινά σας λέω, δεν το ξέρω καθόλου αυτό το θέμα που λέτε, όχι μόνο νομικά αλλά και πραγματικά. Πρακτικά, οπότε πρακτικά θέλω σας λέω, με εταιρείες ασχολείστε. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Και δεν ξέρω όταν μια εταιρεία προβαίνει σε μια αγορά, δεν κάνει μια προετοιμασία, όχι μια αγορά να αγοράσει ένα αυτοκίνητο. Μιλάμε για ολόκληρο νοσοκομείο. Αυτό όμως κάνει μια πάρα πολύ έντονη και μακρά προετοιμασία, αλλά είναι διαφορετικό, γιατί όταν κάνεις μια εκούσια αγορά, κάνεις due diligence, γιατί θες να δεις τι υποχρεώσεις υπάρχουν. Στον πληστηριασμό το παίρνεις άνευ υποχρεώσεων. Άρα δεν έχει καμία λογική αυτή η προετοιμασία στο συγκεκριμένο. Παίρνεις περιουσιακά στοιχεία. Ναι, αν δεν το γνωρίζεις ότι θα. Δεν έχεις λόγο. Δεν έχεις λόγο. Γιατί αυτό είναι το νόημα του πληστηριασμού. Πέραν της επίτευξης του μεγαλύτερου τιμήματος, είναι και ότι δεν παίρνεις υποχρεώσεις. Μπορείς να πάρεις 115. Δεν είχε εκδοθεί η τροπολογία. Γιατί ανέφερα την τροπολογία. Ξεχνάτε την τροπολογία. Ξεχνάτε την τροπολογία. Μπορεί να πάρει κάποιος. Τώρα πώς έγινε αυτή η έκρηξη? Τον πληστηριασμό. Λοιπόν, τα κείμενα είναι υπαρκτά. Σας παρακαλώ, τα κείμενα είναι υπαρκτά. Ο καθένας μπορεί να διαβάζει κείμενα. Μα τώρα, γιατί το λέτε πως είναι ψευδές? Σημαντικές σας ερωτήσεις. Κύριε Στεργίου. Η άδεια λειτουργίας είναι μέσα από 25 Ιουλίου. Η άδεια λειτουργίας. Η τροπολογία είναι τι μέσα. Λόγο είχε? Όποιος λέει κάτι άλλο λέει ψέματα. Η άδεια λειτουργίας ήταν μέσα είχε. Στο Ταμείο Νομικών, στο Δελτίο Δημοσιεύσεων από 25 σύμφωνη. Ιουλίου. Σύμφωνοι, η τροπολογία γιατί έγινε? Συγγνώμη. Η τροπολογία γιατί έγινε? Να το ξεκαθαρίσουμε. Έστω και επί ζημία του χρόνου. Να το ξεκαθαρίσουμε. Έχετε τελειώσει? Όχι. Να μου απαντήσετε. Μισό. 115 εκατομμύρια κύριε Σαρακιώτη. Μπορεί να πάρει κάποιο για να μετάσχει. Ναι, ωραία. Σας απάντησε ότι προφανώς θα μπορούσε. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Δεν το ξέρει. Ακούστε όμως. Να τα ανοίξουμε αυτό το θέμα, να το κουβεντιάσουμε πιο ψύχρεμα λίγο. Εγώ να σας πω την αλήθεια. Έτσι. Ακούστε να σας πω κάτι. Όπως ξέρουμε όλοι. Και αν κάνω λάθος, εσείς που το έχετε μελετήσει και καλύτερα, κύριε Τζαμακλή, να μου το πείτε. Αλλά εγώ τι εικόνα έχω σχηματίσει, κύριε Γιωργαντά? Υπάρχει άδεια ιδρύσεως στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Άδεια λειτουργίας και άδεια καλής λειτουργίας. Σωστά. Και βεβαίως η καλή λειτουργία. Πολύ σωστά. Λοιπόν, στις 25 Ιουλίου, που πολύ σωστά λέτε ότι βγαίνει το πρόγραμμα του πληστηριασμού, εκεί συμπεριλαμβάνεται η άδεια λειτουργίας. Πάρα πολύ σωστά. Γιατί ακριβώς, επειδή κατασχέθηκε από το 2022 του κώδικα της πολιτικής οικονομίας. Γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται η άδεια ιδρύσεως? Διότι δεν μπορούσε να συμπεριληφθεί, καθότι άειλο γεγονός μεν, αλλά ενσωματωνόταν στον ιδρυτικό νόμο. Και αυτό ακριβώς έλυσε η τροπολογία Βορύδη. Σε αυτά τα γεγονότα δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε. Στην εκτίμηση μπορεί να διαφωνήσουμε. Αλλά ο κύριος Σαρακιώτης, έχω την εντύπωση, επειδή και αυτός είναι νομικός,
αντιλαμβάνεται. Και την ερώτηση δεν την έκανε, κύριε Κεφαλογιάννη, λάθος, ούτε παραπλανητικά. Την έκανε σωστά την ερώτηση. Αναφέρθηκε, σας παρακαλώ, να δούμε τα πρακτικά. Στην άδεια ιδρύσεως αναφέρθηκε. Πρόεδε, αλλά μας το πει και ο ίδιος. Ρώτησε. Ωραία. Αν κάποιος ο οποίος ήθελε να χτυπήσει, ας το πω λαϊκά, Τετάρτη. Πολύ λογική ερώτηση. Και μέχρι την Παρασκευή να βγάλει διοικητική υποστολή. Αλλά το γνώριζε δύο μήνες πριν, αν κάποιος το δεν καταλάβατε τι είπα τώρα. Άλλο πράγμα είπα εγώ. Ότι αυτό το πράγμα κατέστη δυνατό μόνο στις 19 Σεπτεμβρίου. Αυτό θέλω να καταλάβετε. Μέχρι τις 25 Ιουλίου. Η γνώση για τον πληστηριασμό. Όχι η γνώση, κύριε Κεφαλογιάννη. Το γεγονός ότι μαζί όπου λέμε άδεια λειτουργίας εννοούμε και άδεια ιδρύσεως. Αυτό λέει η τροπολογία Βορύδη. Να, όχι, να ξεκαθαρίσω τον κύριο Κεφαλογιάννη. Δεν είπε ψέματα, γιατί αλλιώς θα παρενέβαινα. Μου απευθύνεται εμένα, ας πούμε, την κατηγορία πως δεν παρενέβη. Ελκυστική ερώτηση. Ούτε ήταν ακριβεστάτη. Σας παρακαλώ. Αλλά μπορείτε να το δείτε και στο πρακτικά. Είπε για άδεια λειτουργίας ο κύριο συνάδελφος. Άδεια ιδρύσεως. Όχι. Να δούμε τα πρακτικά τώρα. Κύριε Κεφαλογιάννη. Είπατε για άδεια λειτουργίας. Τροπολογία με τροπή μεταβιβαζόταν η άδεια λειτουργίας. Θα το ξεκαθαρίσω. Ο συνάδελφος άδεια λειτουργίας. Κύριε Σαρακιώτη, δέχεστε. Με τα πρακτικά. Εδώ είμαστε τώρα. Μα μην φωνάζετε. Κύριε Σαρακιώτη, τη διάκριση που έκανα τώρα μόλις την δέχεστε ότι αυτό ήταν. Ωραία. Ωραία. Την άλλη φορά, εγώ θα δείξω τα πρακτικά που λέει τροπολογία προηγή για την άδεια λειτουργίας. Έτσι το είπε. Ωραία. Τα πρακτικά υπάρχουν. Αν το είπατε έτσι, έχετε δίκιο. Ένα λεπτό. Γιατί η άδεια ιδρύσεως ξεχωρίζει με την άδεια λειτουργίας. Είμαστε σαφείς. Πρώτα, πάντα με την τιμή του λόγου. Αλλά είπε άδεια λειτουργίας. Ωραία, εντάξει. Τότε εντάξει. Εγώ δεν το αντιλήθηκα. Έτσι. Ο κύριος Δαμακλής. Στο ζήτημα αυτό. Παρακαλώ λιγάκι. Κύριε Γεωργαντάκη, κύριε Κεφαλογιάννη, η τροπολογία του κυρίου Βορύδη στις 19 Σεπτεμβρίου του 2014. Ναι, 19 ψηφίστηκε. 18-10 το πρωί. 19 ψηφίστηκε. 18-10 το πρωί κατατέθηκε. Ήταν τώρα έχει σημασία αυτό. 18-10 το πρωί κατατέθηκε. Πότε ψηφίστηκε. Δημοσιότητα πήρε 18-10 το πρωί. Σε ποια δημοσιότητα, αυτή που δεν ξέρουμε οι ίδιοι βουλευτές, το ξέρει ο κόσμος. Σας παρακαλώ. Καλά με τις τροπολογίες. Τέλος πάντων, να μπούμε στην ουσία. Η τροπολογία λοιπόν του κυρίου Βορύδη δεν αφορούσε μόνο την άδεια ίδρυσης, αφορούσε και την άδεια λειτουργίας, η οποία ναι μεν είχε κατασχεθεί, όντως, με το 1022, αλλά η τροπολογία του κυρίου Βορύδη, κατ' εμέ, δεν ήταν αναγκαία, δεν ξέρω για ποιον λόγο την έφερε, θα τον ρωτήσουμε όταν θα έρθει γιατί την έφερε, για να την ονομάσει και άδεια ίδρυση μετά, θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, κύριε Κεφαλογιάννη, η τροπολογία μιλούσε για διοικητική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Συνεπώς, ο κύριος Σαρακιώτης, αν το έθεσε και ως άδεια λειτουργίας, δεν έκανε καμιά παραπιστική ερώτηση, ούτε είπε ψέματα. Λίγο αυτό, ο καθένας έχει την άποψή του. Λοιπόν, συμφωνώ σε αρκετά με αυτά που είπε ο συνάδελφος πριν. Ακούστε λίγο. Είναι γνωστό.